Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παραμονές των αυτοδιοικητικών εκλογών στα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου, η απελθούσα διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης προχωρούσε στα εγγένεια του νέου ιδιόκτητου του Δημοτικού κτηρίου επί της Οδού Μοναστηρίου 5355, το οποίο επρόκειτο να στεγάσει το σύνολο των νευραλγικών υπηρεσιών στον ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Το σύγχρονο, άνετο και λειτουργικό κτίριο, όπως αναφέρονταν σε αυτό τα στελέχη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, παρότι είχε προγραμματιστεί να ανοίξει τις πύλες του για το κοινό ήδη από την περασμένη χρονιά, ακόμη μέχρι και σήμερα παραμένει ερμητικά κλειστό. Και αυτό διότι παρά το γεγονός ότι το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα, η εταιρεία που το είχε κατασκευάσει ουδέποτε εξοφλήθηκε για τις εργασίες που υλοποίησε. Σύμφωνα με την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας του πολίτη Καλυψό Γούλα, η κατασκευάστρια εταιρεία, στην οποία είχε ανατεθεί το έργο της ανέγερσης του νέου κτιρίου στο οικόπεδο της Οδού Μοναστηρίου, έχει λαμβάνει από τον Δήμο Θεσσαλονίκης ποσό της αξίας των 350.000 ευρώ. Μέχρι να εξοφληθεί, όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο, η κατασκευάστρια εταιρεία δεν προτίθεται να παραδώσει τα κλειδιά του νέου κτηρίου, ώστε να μεταφερθούν σε αυτό οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι πολυσύχναστες και συνελάσσονται ευρέως με το κοινό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Ευάγγελο Πολύζο. Δήμαρχε, χαίρετε. Γεια σας. Δήμαρχε, θέλουμε να ξεκινήσουμε να μας πείτε καταρχάς ποιοι δήμοι συνενώθηκαν για τη δημιουργία του καλλικρατικού Δήμου Πίδνας Κολυνδρού. Ναι, είναι ο πρώην Δήμος Κολυνδρού, ναι. Αιγινίου, Πίδνας και Μεθόνης. Μάλιστα, τέσσερις δήμοι. Ναι. Ποιος είναι ο πληθυσμός του νέου Δήμου τώρα? Περίπου 18.500 είναι ο πληθυσμός, σίγουρα με την απογραφή που είχε γίνει το 2001. Το 2001. Το 2001, η τελευταία απογραφή, μάλιστα. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο πιο αδύναμος, ίσως ο Δήμος με τα μεγαλύτερα προβλήματα, είτε είναι οικονομικά, είτε είναι υποδομών. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Δήμη με τα περισσότερα προβλήματα είναι ο Δήμος Πίδνας και ο Δήμος Μεθόνης. Μάλιστα. Ο Δήμος Κολυνδρού και ο Δήμος Αιγινίου είναι και περισσότερο οργανωμένοι, αλλά έχουν και λύσει τα περισσότερα έργα βασικής υποδομής, ας πούμε. Μάλιστα. Δηλαδή έχουν ίδρυψη, τα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης, βιολογικούς καθαρισμούς, τα κτίρια, δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα. Ενώ ο Δήμος Πίδνας και Μεθόνης αντιμετωπίζονται αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία ανέφερα ότι οι άλλοι Δήμοι τα έχουν. Βέβαια, εντάξει, οι Δήμαρχοι οι οποίοι ήταν, διαδέχτηκαν, ήταν αρκετά δραστήριοι οι άνθρωποι και προχώρησαν στη δημιουργία ορισμένων μελετών που τώρα προσπαθούμε να τις τελειώσουμε. Για το δε μακρύγιαλο βλέπω ότι θα μπορέσουμε μέσα στο πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο να εντάξουμε στο ΕΣΠΑ, στο ΙΠΕΡ, τη μελέτη της αποχέτευσης περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και στη συνέχεια και, και τα άλλα δημοτικά διαμερίσματα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, μιλώ και για το βιολογικό, το μακρύγιαλο που θα μεταφέρεται στο βιολογικό του Αιγινίου για έναν αγωγό αρκετών χιλιόμετρων. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι στο Δήμο Πίδνας ως προς την αποχέτευση, διότι πριν από 5 χρόνια περίπου πήρε τη μελέτη ένας μελετητής, ο οποίος δεν την παρέδωσε και υπάρχουν προβλήματα ως προς το μελετητή με το Δήμο. Έχουμε κινήσει τη διαδικασία για να συναντηθούμε μαζί του προκειμένου να δούμε για και κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε ή με τον ίδιο ή να καταλήξουμε σε ένα συνενετικό διαζύγιο, όπως λέγεται, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί τα προγράμματα τρέχουν. Μάλιστα. Είναι και άλλα βασικά έργα τα οποία λείπουν και εκτός από αυτού υπάρχουν και τα χρέη τα οποία υπολογίζουμε, ακόμα δεν έχει τελειώσει η απογραφή, τα υπολογίζουμε γύρω στα 3 με 3,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 2 είναι δανειακές υποχρεώσεις και τα άλλα είναι άμεσα απαιτητά. Παντού υπάρχουν για τους τέσσερις δήμους. Μάλιστα, παντού υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέρατε εσείς. Βρίσκεστε τώρα στη θέση να τους ισορροπήσετε αυτούς τους Δήμους. Θα ολοκληρώσετε σαφώς τα έργα και θα λύσετε τα προβλήματα από τους δύο Δήμους που αναφέρατε, χωρίς όμως να αφήσετε και τους άλλους δύο παραμελημένους. Οι δύο Δήμοι ήδη έχουν
αυτά τα οποία δεν έχουν οι άλλοι Δήμοι. Mm-hmm. Εδώ και χρόνια. Άρα εσείς οπότε η προσοχή μας στρέφεται προς αυτούς τους Δήμους. Σίγουρα. Διότι τα χρήματα τα οποία χρειάζονται, mm-hmm, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν από κοινωτικά προγράμματα. Mm-hmm. Δεν είναι να τον αντιμετωπιστούν σε καμία περίπτωση ούτε από το Δήμο ούτε από εθνικούς πόρους. Mm. Αυτή τη στιγμή όμως, εφόσον γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα και ότι θα δοθεί μεν η πρώτη δόση, η οποία όμως είναι για δαπάνηση προσωπικού, για πληρωμή μάλλον προσωπικού, πώς θα λειτουργήσετε, πώς θα γίνουν όλα αυτά που μόλις αναφέρατε, εφόσον δεν υπάρχουν ακόμη, δεν έχουν δοθεί οι πόροι? Απλά σας είπα ότι αυτά τα έργα τα οποία ανέφερα για τους άλλους Δήμους, τους δύο, Πίδνες, Λεθόνης, αυτά θα αντιμετωπιστούν από κοινωτικά προγράμματα, μάλιστα, συγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ. Δεν μιλάμε ότι είναι δυνατόν ο Δήμος ή από εθνικούς πόρους, από δημόσιες επενδύσεις, mm-hmm, να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Εκ των ενόντων είναι τα άλλα, π.χ. η συντήρηση δημοτικής οδοποιίας ή αγροτικής οδοποιίας δεν αντιμετωπίζεται από κανένα κοινωτικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Ήταν το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλδατζής, που και οι προηγούμενοι δήμαρχοι είχαν υποβάλει προτάσεις για να χρηματοδοτηθούν, το σταματήσαν, mm-hmm, οι κυβερνώντες οι σημερινοί, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και, όχι τώρα, και από πέρυσι ακόμη, περικοπή των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ κατά 40%, mm-hmm, που αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απόλυτη οικονομική συρρήκνωση. Έχουν μεταφερθεί και ορισμένες αρμοδιότητες προς το παρόν και αργότερα και μερικές άλλες, mm-hmm, οι οποίες είναι αρκετές. Και αυτό μπορώ να πω ότι έγινε και κατά παράβαση του συντάγματος, διότι λέει ότι ούτε μία αρμοδιότητα μεταφέρεται, εάν δεν μεταφερθούν και οι ανάλογοι οικονομικοί πόροι. Ακριβώς. Έτσι υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ο Καρικλεράτης, η νέα αρχιτεκτονική, yeah, των Δήμων, ότι πολλές αρμοδιότητες στους δημάρχους, τις οποίες τις ζητούσατε σαφώς, αλλά θα συνοδεύονται και με τους κατάλληλους πόρους. Έτσι, κατά τα άλλα είναι άθεστη. Mm-hmm. Είπατε την κατάλληλη λέξη, είπατε υποτίθεται. Mm-hmm. Πριν όμως ο Καρικλεράτης, ως φαίνεται των πραγμάτων, mm-hmm, δεν είναι ιδιαίτερα αντιπολιτευτικό πνεύμα, πούμε την κυβέρνηση, αλλά εγώ συνήθισα να λέω την αλήθεια και ως δήμαρχος που είμαι πρώτα και ως βουλευτής τα 11 μου χρόνια, ο Καλλικράτης δεν έγινε για αυτό που είπατε, έγινε για να γίνει οικονομία. Ακριβώς. Για να συρρυκνωθούν τα οικονομικά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως βλέπουμε τώρα και στην υγεία, όπου βλέπουμε και δυστυχώς και στην παιδεία. Και είπα προθέσει μια συνέντευξή μου ότι εντάξει, να λιγοστέψει τις δαπάνες της υγείας, να λιγοστέψει τις δαπάνες της παιδείας, να περισσέψουν τα πάρεις, να ανοίξουμε μερικές φυλακές. Για κάνουμε. Δεν έχετε άδικο έτσι όπως το αναφέρατε αυτή τη στιγμή. Απλά θυμόμαστε και πραγματικά θα λέγαμε ότι είναι αστείο, Δήμαρχε, ότι πέρσι για 1-2 μήνες συζητούσαμε για την αλλαγή της ονομασίας αυτού του συστήματος που στην αρχή ήταν Καποδίστριας 2, μετά έγινε Καλλικράτης. Ναι. Εκεί ήταν το πρόβλημα στο πώς θα το ονομάσουμε. Μάγια. Δεν υπήρχαν λεφτά από τον πρώην, όπως είχε πει ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, δεν υπάρχουν χρήματα. Και είχε μείνει στάσιμος ο Καλλικράτης. Ήταν ακόμη στα χαρτιά. Ο κύριος Παυλόπουλος ήταν έτοιμος να εφαρμόσει τον Καποδίστρια νούμερο 2. Mm-hmm. Που τον Καποδίστρια 1 τον εφήρμοσε ο Αλέκος Παπαδόπουλος, που για μένα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στον πολιτικό κόσμο. Mm-hmm. Ήταν και υπουργός εσωτερικών, ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Και δεν έχω και λόγους να το λέω, εγώ ανήκω στον χώρο που ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm, εκείνος ανήκει στο Πασόκ, αλλά πρέπει να λέμε την απόλυτη αλήθεια. Σαφώς. Το κύριο Παυλόπουλο του ζητούσαν τότε η ΚΕΠΚΕ 4.800.000.000 για να εφαρμόσει τον Καλλικράτη το Καποδίστρια νούμερο 2. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπήρχαν τα χρήματα αυτά, ήδη είχαμε αρχίσει τον κατήφορο και τότε μιλούσε και ο τότε πρωθυπουργός ο Καραμαλής, mm-hmm, ότι πρέπει να πάμε σε ήπια προσαρμογή και τα ρέστα, mm-hmm, και δεν το έκανε, γιατί πραγματικά είναι αναποτελεσματική λειτουργία των καλλικρατικών δήμων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ όλη τη νύχτα να βλέπω εφιάλτες το τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Να μην ξέρω εάν
πηγαίνοντας στο Δημαρχείο θα μπορέσω να μπω μέσα και να βρω κορδέλες απ' έξω για τις οφειλές που έχουμε, τις άμεσα ποιητές. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Mm-hmm. Αλλά απλά το κάναν, γιατί όπως γνωρίζουμε η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια έμεση τοπική πολιτική εξουσία που τη βρίσκει ο πολίτης δίπλα του και ανά πάσα στιγμή εκφράζεται και λέει τα παράπονά του, λέει εκείνο το οποίο ζητάει. Δώσαν τις αρμοδιότητες, έρχονται σε εμάς, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε ενημέρωση δεν έχουν ακόμη. Mm-hmm. Και σας μιλώ εγώ που σας λέω ότι σίγουρα με τα ερωτήματα που κάνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στην ΕΤΑ ή στην ΚΕΔΚΕ, mm-hmm. είμαστε μπροστά από τους υπόλοιπους δήμους το λιγότερο ένα 30 με 40% σε αυτά τα οποία διαλαμβάνονται στον Καλλικράτη. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι ερμηνευτικές εγκυκλοί ή και τα προεδρικά διατάγματα. Mm-hmm. Μα βλέπουμε στην τελική μια κυβέρνηση η οποία φάσκει και τη φάσκει, γιατί από τη μία μιλάμε για αποκέντρωση και από την άλλη ενώνουμε όλα τα χωριά και τα αφήνουμε στη μοίρα τους και αποφασίζουμε για τις μεγάλες πόλεις τι θα γίνει. Ναι. Πού είναι η αποκέντρωση? Θα σας πω από ό,τι βλέπω. Το λέω και εκεί στην έδρα του Δήμου που είμαι, αν και επισκέπτομαι όλα τα δημαρχεία και έχω αφήσει υπαλλήλους για τον πολίτη αλλού 4, αλλού 5, αλλού 3, σήμερα με πληθυσμιακά κριτήρια για να εξυπηρετούνται και για ΕΛΓΑ και για ΟΓΑ και για δημοτολόγια και για ληξιαρχείο, για τα πάντα. Άφησα προσωπικό. Αλλά αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό. Και τότε που ήμουν βουλευτής και κατέβασε ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος τον Καποδίστρια 1, εκεί διαφόρησα, τον είπα Αλέξανδρε, γιατί ήμασταν και φίλοι, ότι μη διαλύεις τον πυρήνα που λέγεται χωριό, την κοινότητα. Υπάρχει δυνατότητα να προχωρούσαμε στο εξής και να το φτιάχναμε και τώρα. Σε κάθε χωριό να υπάρχει, τώρα έχουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Μάλιστα. Θα ήταν ο πρόεδρος. Τι θα έπαιρνε, ό,τι παίρνει τώρα, τίποτα περίπου. Δεν παίρνανε. Αποτέλεσμα, εμείς τι να κάναμε, θα συγκεντρώνονταν οι διοικητικές υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι τεχνικές και η υπολογομία και οτιδήποτε άλλο σε ένα, ούτε και σε δημαρχή, όπως είχε κάνει ο Άκης του Χατζόπουλος, τους αναπτυξιακούς συνδέσμους. Μάλιστα. Και θα υπήρχε η οντότητα της κοινότητας σε κάθε χωριό. Που μπορώ να πω, επειδή από χωριό είμαι, μπορώ να πω ότι ήταν ό,τι χειρότερο ίσως να δηλεθεί περαιτέρω αυτό που λέγεται χωριό. Και αυτοί που κάθουν στα χωριά αποτελούν πλέον πράξη ηρωισμού. Πράξη ηρωισμού είναι να μείνεις τώρα στο χωριό. Σαφώς. Σαφώς και είναι. Διότι μην ξεχνάμε τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί, είτε είναι οι διαστάσεις που διανύουν, είτε τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, είτε με τα αστικά, με τον ΟΑΣΤΑ που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες διαδρομές και τα παραπάνω λεωφορεία που ζητάει ο κόσμος. Συγγνώμη, αλλά αντί να βλέπουμε ένα Καλλικράτη ο οποίος ένωσε, μπορεί να ένωσε κάποιους δήμους για να τους κάνει μεγαλύτερους και όπως είπατε εσείς και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, ίσως κατά κάποιο τρόπο να μειώσει τα χρήματα όπως είπατε που δεν υπάρχουν. Βλέπουμε όμως ότι... Μειώσει, τα μείωσε. Ορίστε. Τα μείωσε τα χρήματα. Τα μείωσε βεβαίως, ναι. Αλλά βλέπουμε όμως ανθρώπους πραγματικά, γιατί ίσως, ναι, εμείς είμαστε νέοι, μπορούμε...